Καλημέρα κύριε Ανάσογλου. Καλημέρα κύριε Ανάσογλου. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλό μήνα. Να είστε καλά. Καλό μήνα, δεν είπαμε και στον κόσμο να ξέρετε. Καλά που το είπατε κύριε Ανάσογλου. Γιατί εμείς από μυαλά. Αφήστε τα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι παίρνει πλέον και δικαστικές διαστάσεις πέρα από την αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, κύριε Ανάσογλου. Βεβαίως, να τονίσω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη. Επειδή καλά, έχω δύο περιπτώσεις, η μία είναι στη Θεσσαλονίκη και η άλλη έρχεται από το Βόλο. Ωραία. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πανελλήνια πλοκάμια. Έχουν απλωθεί αιρέσεις. Δεν είναι μόνο μία αίρεση, είναι παρακλάδια πορών αιρέσεων. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της έρευνας και της σύνταξης, πηγάζουν από συγκεκριμένη αίρεση. Είναι λογικό. Από την ίδια εννοείται που αλλάζει ονόματα. Κάπως έτσι. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη. Θέλει πολύ μεγάλη έρευνα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά συνδέονται. Γιατί ξέρετε, εμάς μας φάνηκαν όλα αυτά αστεία. Αλλά για να μπορούν να χρηματοδοτούνται και να έχουν έχουν διαφήμιση, έχουν έκταση. Σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και λέει, για να το τονίσω, ότι πάνω απ' όλα υπάρχει φόβος. Ακόμα και τώρα οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Μα είναι εκτός των άλλων και φανατικοί. Βέβαια είναι φανατικοί. Εκτός φανατισμού. Εάν δηλαδή τα αφεντικά μπορεί να είναι τίποτα μπαγαπώντιδες που κάνουν δουλειές, οι από κάτω. Είναι φανατικοί. Είναι φανατικοί. Αλήθεια είναι. Το ερώτημα είναι, κυρία Ανάσογλου, αυτοί οι άνθρωποι που έχετε ως εντολή σας λένε ότι εξαπατήθηκαν, έδωσαν χρήματα. Τι δηλαδή, τους πήραν τίποτα λεφτά, τους πήραν, τι τους κάνανε. Κοιτάξτε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τα χρήματα, ναι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει πιο βαθιά πληγή. Το λέω και το ξαναλέω. Ορισμένοι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην τρέλα. Αυτό... Οδηγήθηκαν να πιστεύουν αυτό το πράγμα και να καταλήξουν με ψυχιατρική βοήθεια. Έχετε αυτό τέτοια για μένα περίπτωση. Είναι ακόμα πιο σημαντικό. Έχετε βεβαίως. Και υπάρχει... Βεβαίως, υπάρχει περίπτωση που αναγκαστικά νοσηλεύτηκε. Με αναγκαστική νοσηλεία. Γιατί? Δεν μπορούσε να... Γιατί είχε γίνει επιθετικός. Είχε γίνει επιθετικός, δεν μπορούσε να δεχτεί τίποτα. Η ζωή στο σπίτι με τους άλλους συνήκους του ήταν αφόρητη. Ήτανε εσύ εδώ πέρα, κύριε Ανάσογλου, με συγχωρείτε. Εγώ είδα προχθές ένα βίντεο με τον άντρα μίας δαιμονισμένης. Ο οποίος έλεγε, την είδα λέει και χτυπιόταν εκεί πέρα στην πλατεία. Ναι, και τρελάθηκα. Και τρελάθηκα. Έτσι στο σπίτι λέει, δεν είχε κανένα δαιμονισμό, δεν έκανε έτσι. Πήγε με αυτούς και μετά εκεί δαιμονίστηκε προφανώς. Εδώ δεν είδες τον Ολιζαντέμπε του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλο παίκτη του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το γόνατο. Εγώ το θυμάμαι ότι είχε ένα πρόβλημα με το γόνατο το παιδί. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ρε πήγε εκεί και του έκανε, τον ψεκάζανε και τέτοια κάτω και έλεγε αισθάνομαι καλύτερα. Ναι. Τώρα μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι και με οικονομική επιφάνεια. Δεν και έχει σημασία. Με όλα. Με οικονομική επιφάνεια θέλουν. Να τονίσω ότι όσοι άνθρωποι δε κοντά τους συνυπάρχουν και δεν ασπάζονται τις ίδιες ιδέες, γίνονται αυτόματα εχθροί. Εδώ είναι το μεγάλο η θέμα. Η δική σας περίπτωση, κυρία Ανάσογλου, η δική σας περίπτωση είναι λοιπόν ένας άνθρωπος, άντρας, γυναίκα, δεν μας είπατε, ο οποίος κλείστηκε σε ψυχιατρίο. Ακόμα είμαστε, ας κρατάμε τα προσωπικά δεδομένα. Εισήχθη στο ψυχιατρίο με αναγκαστική νοσηλεία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν βλέπει ότι δικός του άνθρωπος έχει ξεφύγει, να το ξέρουμε αυτό, είτε είναι σύζυγος είτε πρώτου βαθμού συγγενής, μπορεί να προσφύγει στην εισαγγελία και να ζητήσει την αναγκαστική νοσηλεία όταν ο άλλος είναι επιθετικός και φτάνει στα όρια της παραφροσύνης. Επίσης, του ζήτησαν χρήματα αυτού του ανθρώπου. Του ζήτησαν χρήματα. Γιατί δεν ζητάνε χρήματα, πώς ζητάνε. Γιατί ποσά μιλάμε. Ναι, παιδί, άλλο να σου ζητάνε 3 ευρώ για ένα κερί και άλλο να σου ζητάνε 20 χιλιάρικα για 50. Γιατί ποσό μιλάμε. Μα είναι κάθε φορά υπάρχει μία ταρήφα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Η ταρήφα του εξορκισμού, η ταρήφα του να γίνεις καλά. Πόσο είναι η ταρήφα του εξορκισμού, πόσο είναι. Δεν την ξέρω ακριβώς. Δεν την ξέρω. Ακόμα δεν λένε. Ακόμα ντρέπονται να τα πούν. Σας λέω, είναι να σας πω εγώ, κύριε Ανάσογλου, να σας πω εγώ, διότι έτυχε να ξέρω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, ασχολούνται με αυτά και μου είπαν ότι σε ένα σπίτι που ήθελε να πάει ένας εξορκιστής ο οποίος είχε διαβλέψει ότι κάτι κόκκινο μες στο σπίτι, κίτρινο μες στο σπίτι, λέει, ήτανε έφερε δαιμονισμό. Δεν ήταν το δικό μου σπίτι. Ναι, άλλο, αυτό, ναι. Αυτό λέω, το ξέρω. Του είπε να πάει ο εξορκιστής στο σπίτι, να το ευλογήσει, να το αυτό, να εξορκίσει το κακό, να διώξει ό,τι είναι σε αυτό το χρώμα, από ρούχο μέχρι λουλούδι,
Το κίτρινο, ας πούμε, είναι δαιμονισμένο. Ναι. Σου έχουν φυτέψει μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Λοιπόν, θα διώξει από το κίτρινο ρούχο μέχρι το κίτρινο λουλούδι, μέχρι τι το λέτε, κίτρινο ντουλάπι. Πόσα? 2.000. 2.000 για την επίσκεψη. Λάθος δουλειές κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, κυρία Νάσοβλου, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Να δούμε. Την περίπτωση είναι σοβαρή. Καλημέρα.